lifestyle. Σου αρέσει μια γυναίκα που γνώρισες, όμως δεν ξέρεις τι χρειάζεται να κάνεις για να σε δει ερωτικά. Με αποτέλεσμα το πρόβλημα που δημιουργείται είναι αντί για ερωτικά να αρχίζει να σου λέει ότι σε βλέπει σαν φίλο ή να μην υπάρχει καθόλου έλξη. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για τους 5 τρόπους για να σε δει ερωτικά. Πάμε! Νούμερο 5. Ξέχνα τη φιλική προσέγγιση. Απλά πράγματα. Άμα θέλεις μια γυναίκα να σε δει ερωτικά, θα χρειαστεί πρώτος να της δείξεις ότι τη βλέπεις και εσύ ερωτικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν μας αρέσει πάρα πολύ μια γυναίκα, προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε τείχο-τείχο και κυρίως να της δείξουμε αρχικά ότι είμαστε φιλικοί και πάρα πολύ φιλικοί. Η φιλική οικειότητα είναι καλή. Αλλά χρειάζεται από την αρχή να της δείξεις ότι την αξιολογείς για μελλοντική σου σχέση και όχι για μελλοντική σου φίλη. Νούμερο 4. Να είσαι πρόκληση. Τι σημαίνει αυτό? Αρχικά να έχεις κριτήρια και κυρίως τα κριτήριά σου να μην στηρίζονται μόνο στην εξωτερική εμφάνιση και ότι η συγκεκριμένη γυναίκα βρέθηκε μπροστά σου και σου έδειξε ένα στοιχειώδες ενδιαφέρον. Όχι. Το νούμερο 1 κριτήριό σου για να μπορείς να γίνεις και εσύ πρόκληση είναι το πώς σου συμπεριφέρεται. Διαρκώς αξιολογείς με το αν σου συμπεριφέρεται με τον τρόπο που θέλεις και εσύ, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί μια ποιοτική σχέση. Νούμερο 3. Να είσαι απρόβλεπτος. Τι σημαίνει να είσαι απρόβλεπτος? Δεν σημαίνει να είσαι ασταθής ή να έχεις συμπεριφορές οι οποίες είναι περίεργες χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Όμως η βάση του να είσαι απρόβλεπτος περιλαμβάνεται από δύο πολύ βασικές παραμέτρους. Το πρώτο είναι ότι δεν φοβάσαι να πεις όχι και το δεύτερο είναι ότι δεν φοβάσαι να απορρίψεις και εσύ. Για παράδειγμα, δεν γίνεται κάθε φορά να είσαι μόνιμα διαθέσιμος να τα πείτε και πάντα να μπορείς εσύ, ενώ για παράδειγμα εκείνη να μην μπορεί ποτέ. Θα πρέπει και εσύ να μπορέσεις να θέσεις κάποιο πρόγραμμα, θα μπορέσεις και εσύ, είναι σημαντικό και εσύ, να μπορείς να πεις όχι. Γιατί αν δεν μπορείς να πεις όχι, τότε δεν μπορεί να δημιουργηθεί έλξη. Γιατί επικοινωνείς ότι είσαι πάντα διαθέσιμος, δεδομένος και απελπισμένος. Νούμερο 2. Ανέλαβε ηγεσία όταν χρειάζεται. Κάποια πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά της ηγεσίας είναι να μπορείς να αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεών σου αλλά και τις συνέπειες αυτών, να ρισκάρεις αλλά και να παίρνεις πρωτοβουλία. Όσον αφορά όμως για τη γυναίκα και για το πώς μπορεί να σε δει ερωτικά μια γυναίκα, σημαίνει να μην την αφήνεις να παίρνει διαρκώς αποφάσεις για εσένα επειδή εσύ φοβάσαι να πάρεις κάποια απόφαση επειδή μπορεί να πιστεύεις ότι μπορεί να σε κριτικάρει αρνητικά. Η αποφασιστικότητα, που είναι κομμάτι της ηγεσίας, είναι πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό για τη δημιουργία της σεξουαλικής και της ερωτικής έλξης. Νούμερο 1 και σημαντικότερο, μην ξεχάσεις να κάνεις like στο σημερινό βίντεο σε περίπτωση που σου άρεσε και φυσικά είναι το να μην φοβάσαι να εκφράσεις ερωτικό ενδιαφέρον. Τι σημαίνει αυτό? Όταν μια γυναίκα τη βλέπεις ερωτικά, θα χρειαστεί εσύ ο ίδιος να αποφασίσεις ότι δεν γίνεται να περιμένεις η γυναίκα να κάνει την πρώτη κίνηση ή να σου δείξει η γυναίκα ότι σε βλέπει πρώτη ερωτικά για να της το δείξεις και εσύ. Γιατί? Πρώτον, όσο περισσότερο δείχνεις ότι φοβάσαι να εκφράσεις ερωτικό ενδιαφέρον, τόσο περισσότερο η έλξη πέφτει. Δεύτερον, όσο περισσότερο αργείς να το κάνεις, τόσο περισσότερο η γυναίκα θα αρχίζει να μπερδεύεται για το ποιες είναι οι προθέσεις σου. Και αν είσαι ευγενικός και αν είσαι και καλός χωρίς έκφραση ερωτικών προθέσεων, τότε υπάρχει περίπτωση να σου πει: είσαι πάρα πολύ καλό παιδί, αλλά σε βλέπω σαν φίλο. Μην ξεχάσεις το σημερινό βίντεο, αν σου άρεσε να κάνεις subscribe και να πατήσεις το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για απίστευτα βίντεο. Και φυσικά, ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για τους 5 τρόπους για να σε δει ερωτικά. Να είσαι καλά!